Η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού, κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου της χώρας με στοχευμένες παρεμβάσεις στα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και του εξυγχρονισμού διαφόρων νομοθεσιών, επιδιώκοντας καλύτερη γενική οργάνωση και διοίκηση, αναδεικνύεται μέσα από την πρόταση των 66 σημείων του ΚΕΒΕ ως κομβική σημασίας παρέμβαση. Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, έκαμε λόγο για μια σπάνια και τεκμηριωμένη εργασία, η οποία ήδη έχει σταλεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, με απότερο σκοπό να καθοδηγήσει την κυβέρνηση πέραν και επιπρόσθετα που λαμβάνει, ώστε να προχωρήσουμε και να πάρουμε την οικονομία μπροστά. Αντιμετωπίζονται προκλήσεις να μπούμε μπροστά, να δραστηριοποιηθούμε για να προκόψει ο τόπος. Τα σημεία είναι πολλά. Και βασικά η μελέτη ασχολείται με την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού κανονιστικού πλαισίου της χώρας μας, με τις ανάγκες αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στη δικαιοσύνη και την παιδεία. Έμφαση δίδεται επίσης στην εισαγωγή καλών πρακτικών στο σύστημα προσλήψεων, προαγωγών και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πρέπει επίσης, λέμε, να διαμορφωθεί ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο για ανάπτυξη και ενίσχυση και ενδυνάμωση των νεοφυών επιχειρήσεων. Το κράτος έχει σημαντικό ρόλο στην πρόθεση της κοινωνικής σύγκλησης και συνοχής. Ο εξυγχρονισμός και η αναβάθμιση του επίπεδου της παιδείας μας και της διδακτίας μας ύλης, έχοντας υπόψη από τη μια τις ανάγκες της οικονομίας και από την άλλη της κοινωνίας, πρέπει πραγματικά να επανεξαδοστούν.